Σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη βραβεύσαμε 110 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα και από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι ήρθαν από την Καβάλα, από την Ξάνθη, από την Κρήτη και πέρα από τα σχολεία παρουσίασαν τα δρόμενα, άλλα 50 σχολεία παρουσιάσαν τη δουλειά τους μέσα από πόστερ, μέσα από αφίσες. Μια γιορτή παιδιών, μια γιορτή της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και ενός διεθνούς προγράμματος. Παρακολουθώ και εγώ στη Συντονιστική Επιτροπή όλες τις δράσεις των σχολείων και βλέπω πλέον εδώ το αποτέλεσμα να γίνεται πράξη για όλους. Τα παιδιά παρουσιάσαν ένα πολύχρωμο μπάζλ που το κάθε σχολείο έβαλε τη δική του ψηφίδα από τη δουλειά 2 και 3 χρόνων. Είναι πολύ σημαντικό ότι δουλέψαν πάνω στα 7 βήματα που έχει να κάνει με την Περιβαλλοντική Επιτροπή, με το σχέδιο δράσης, με τον οικοκώδικα και με την κινητοποίηση όλης της σχολικής μονάδας. Σήμερα ήταν μια εκδήλωση εξωστρέφειας της εκπαίδευσης, στην οποία μοιραστήκαμε δράσεις και τα οράματα των μικρών μαθητών και των εκπαιδευτικών. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν μια ηθική επιβράβευση για τους σκόπους όλων αυτών που συμμετέχουν στη μεγάλη οικογένεια των οικολογικών σχολείων. Βραβεύουμε κάθε 2 χρόνια με την πράσινη σημαία σχολεία τα οποία με επιτυχία έχουν κάνει δράσεις πάνω στα θέματα των οικολογικών σχολείων. Ενέργεια απορρίμματα νερό, αυλή οικολογικών σχολείων και το αηφόρο σχολείο. Είναι για μας ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια. Το διεθνές δίκτυο αυτό αυτή τη στιγμή έχει 16 εκατομμύρια μαθητές και 1 εκατομμύριο καθηγητές. Δηλαδή ένα δίκτυο το οποίο επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Τα οικολογικά σχολεία πλέον ανοίγουν. Ανοίγει αυτή η μεγάλη αγκαλιά. Και πραγματικά εύχομαι τα 333 σχολεία στην Ελλάδα που είναι ενταγμένα φέτος να γίνουν πάρα πολύ περισσότερα. Γιατί τα οικολογικά σχολεία είναι ένας θεσμός. Πρέπει η οικογένεια να μεγαλώσει. Έχει να δώσει πάρα πολλά. Νιώθω τρομερή συγκίνηση με τη συμμετοχή των παιδιών, τις δουλειές που κάνανε οι εκπαιδευτικοί μας, την προθυμία των γονιών. Και αισθάνομαι ότι τα οικολογικά σχολεία φτιάχνουν το σχολείο της καρδιάς μας, το σχολείο αυτό που θέλουμε. Ελπίζω να όλα τα σχολεία να γίνουν οικολογικά, να βάλουν δηλαδή μια σφραγίδα διαφορετική στην εκπαίδευση. Η πρόκληση είναι, αφού πάρεις τη σημαία, να θυμάσαι αυτή τη γιορτινή μέρα και να προσπαθήσεις να την κρατήσεις.